είναι έτσι το πιο περίεργο που μπορεί να σε έχουν ερωτήσει για το παιχνίδι, για εσένα? Όχι, ό,τι αφορά για το παιχνίδι και ό,τι αφορά για την αποχώρησή μου. Αυτά με ρωτάνε. Ο κόσμος δηλαδή δεν θα ρωτήσει πιο αδιάκριτες ερωτήσεις. Για τη σχέση σου με το Στέλιο. Δεν θα ρωτήσει πιο αδιάκριτες. Για τη σχέση σου με το Στέλιο. Άκουσα σχέση. Σε πρόλαβα. Για τη σχέση σου με τον Στέλιο πρώτα απ' όλα. Δεν με ρωτάει ο κόσμος. Σε ρωτάει, σου λέει ότι... Εσείς με ρωτάτε, ο κόσμος δεν με ρωτάει. Καλά, εσύ εκ του αποτελέσματος δεν το θεωρείς φυσικό? Υπήρξε μεγάλη κόντρα. Νομίζω ότι ό,τι έγινε στο παιχνίδι έγινε, τελείωσε. Είμαστε εκτός παιχνιδιού. Είμαι πια εκτός παιχνιδιού 1,5 μήνα σχεδόν, νομίζω. Θα κλείσω. Αυτό δεν μου αρέσει και να ανακυκλώνω. Σε πήρε τηλέφωνο, τα έχετε βρει? Όλα καλά, γεια σας παιδιά. Τα λέμε τα ίδια και τα ίδια, απλά για να βγάλουμε κάποια στιγμή κάτι της. Ο ίδιος που τον ρωτήσαμε εδώ σήμερα αρνήθηκε να απαντήσει και είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω. Ότι δεν σας πήρε. Γιατί παίρνει διάσταση χωρίς λόγο, μωρέ. Δεν είναι και εκείνος, θα τον χαιρετήσεις? Τον είδα καθώς έφευγα και τον χαιρέτησα μαζί με τη γυναίκα του, την Όλγα, που τη γνωρίζω γιατί έχω συνεργαστεί στο μέλλον. Στο παρελθόν, στο μέλλον, αλλά θα συνεργαστώ και στο μέλλον μάλλον, για να το λέω, γιατί το σκέφτηκα. Είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της και σαν χορεύτρια. Εγώ θα στηρίξω την ομάδα μου και από την ομάδα μου ο πιο δυνατός παίχτης θεωρώ ότι και εγώ είναι ο Γιώργος. Του το εύχομαι ολόψυχα. Αλλά και να κερδίσει κάποιος από τους μαχητές. Πάλι δηλαδή είναι άξιοι όλοι όσοι έχουν παραμείνει μέχρι τώρα και έχουν αντέξει όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες και τόσο καιρό μακριά από τους ανθρώπους που αγαπάνε.